ακόμη νύχτα και μία μέρα επιθέσεων και τρόμου για το Κίεβο. Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας δείχνει στην περιοχή Ποντίλσκι τα συντρίμια μετά από τα ρωσικά πλήγματα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 19 τραυματίστηκαν όταν θράψματα ρωσικού πυράβλου έπεσαν σε κτίριο κατοικιών. Η υπηρεσία επισήμανε σε ανακοίνωσή της πως 12 άνθρωποι διασώθηκαν και 98 απομακρύνθηκαν από το πενταόροφο κτίριο. Το Κίεβο με την απαγόρευση της κυκλοφορίας θυμίζει μια νεκρή πόλη. Ίχνος ζωής δεν καταγράφεται στους δρόμους. Οι πολίτες κλεισμένοι σε καταφύγια, υπόγεια και σταθμούς του μετρό προσπαθούν επί 23 ολόκληρες μέρες να αντιμετωπίσουν τον εφιάλτη του πολέμου. Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το πρωί και εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών στην ουκρανική πόλη Λβίβ, καταστρέφοντας την εγκατάσταση. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή της πόλης, η λειτουργία του εργοστασίου είχε ήδη ανασταλεί και έτσι ο βομβαρδισμός δεν προκάλεσε εκτεταμένες απώλειες. Φοβισμένοι πολίτες, κλεισμένοι σε όσο πιο ασφαλή σημεία γίνεται, προσεύχονται στο Θεό. Όπως η ηλικιωμένη που με δάκρυα στα μάτια μιλάει για τον εφιάλτη που ζει τις τελευταίες εβδομάδες. Εικόνες απόγνωσης και καταστροφής είναι αυτές που αποτυπώνονται και στη Μαριούπολη. Τρομαγμένοι πολίτες επιχειρούν έστω και την τελευταία στιγμή να φύγουν, δίνοντας τέλος, όπως λένε, στο φόβο, όχι όμως και στην αγωνία για τη ζωή τους και την πατρίδα τους. Η αρμόδια Επίτροπος της Ουκρανικής Βουλής για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε την Παρασκευή ότι από τα συντρίμια του θεάτρου που χτυπήθηκε από αεροπορική επιδρομή την Τετάρτη στην πολιορκημένη Μαριούπολη διασώθηκαν 130 άνθρωποι, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία παραμένουν στο σημείο όπου πολλοί άνθρωποι είχαν βρει καταφύγιο. Πλάνα που μεταδόθηκαν από τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορία δείχνουν ρωσικά πλοία στα ανοιχτά του λιμανιού της Οδύσσου. Ο κόσμος στους δρόμους της πόλης, που αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας, επιχειρεί να κρατηθεί από τον αγώνα που δίνουν οι συμπατριώτες τους. Όμως οι εικόνες που βλέπουν καθημερινά μάλλον τους μουδιάζουν. Практически всю свою жизнь. Если честно, это очень страшно. Но мы уже чуть-чуть в Николаеве как бы видим это. Здесь это масштабно. Конечно, центр Одессы, в котором возле оперного театра все это очень тяжело. Και ενώ σε δεκάδες μέτωπα οι μάχες είναι αδιάκοπες, ένας Ουκρανός στρατιώτης εμψυχώνει τους συναδέλφους του, παίζοντας με το βιολί του τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας, αφήνοντας για λίγο το όπλο με το οποίο υπερασπίζεται τον εαυτό του και τη χώρα του. Την ίδια ώρα κατάπαυση του πυρός ζήτησε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ρώσο Πρόεδρο. Η συνομιλία κράτησε μία ώρα και ο Σόλτς τόνισε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί και να σημειωθεί πρόοδος στην εξέβρεση διπλωματικής λύσης το συντομότερο δυνατό. Στόχος μας είναι να απομακρύνουμε κάθε απειλή προς τη Ρωσία από το ουκρανικό έδαφος, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή. Moving into Ukrainian territory. Which we would believe is carrying weapons would be a fair game, and I mean this is clear, because we are implementing the operation, the goal of which is to remove any threat to the Russian Federation coming from the Ukrainian soil.